Μεγάλη εβδομάδα, η εβδομάδα που διανύουμε και οι απανταχού Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρακολουθούν με κατάνοιξη τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας, υμνώντας τα πάθη του Κυρίου. Ήδη από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, η Εκκλησία μας εισήλθε και επίσημα στην Αγία Εβδομάδα με την ακολουθία του Νυμφίου, η οποία ακούστηκε στους ναούς και τα βράδια της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης. Απόψε, Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, με αφορμή τη μετάνοια της Πόρνης γυναικός που άλυψε τα πόδια του Χριστού με μύρο, η Εκκλησία τελεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Το ίδιο όμως βράδυ, όσοι πιστοί παρευρεθούν στους ναούς, θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης. Ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης αναφέρεται στον ιερό νηπτήρα όπου ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών του, θέλοντας να δηλώσει πως κάθε χριστιανός πρέπει να είναι ταπεινός, ενώ αναφορά γίνεται και στο μυστικό δείπνο όπου ο Ιησούς κάθεται για τελευταία φορά στο ίδιο τραπέζι με τους μαθητές του, δίδοντας τη Θεία Ευχαριστία. Στην απόψινη ακολουθία όμως μετά το μυστικό δείπνο έχουμε και την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών λίγο πριν την προδοσία του από τον Ιούδα που θα σημάνει και την αρχή του θείου δράματος. Σε λίγο λοιπόν ο Κύριος οδηγείται στο εκούσιο πάθος και αύριο βράδυ στις εκκλησίες μας θα ψάλλεται η ακολουθία των παθών μέσα από την οποία κάθε χριστιανός θα βιώσει τα φρικτά μαρτύρια του Κυρίου. Τα μαστιγώματα, τα κτυπήματα, τους χλεβασμούς, το ακάνθινο στεφάνι, τη σταύρωση και τον μαρτυρικό του θάνατο. Τέτοιες στιγμές πολλοί ανάμεσά μας διερωτώνται πως ο Θεάνθρωπος βίωσε αυτό το δράμα και τον πόνο πάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Μάλιστα, οι απορίες για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου απασχολούν όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και την επιστημονική κοινότητα που αναπεριόδους επεδίωξε να δώσει εξηγήσεις για τον πόνο του Κυρίου στο Σταυρό, αλλά και για το θάνατό του. Ταυτίζονται ή όχι τα συμπεράσματα γιατρών και άλλων επιστημόνων με την ερμηνεία που δίδει η Εκκλησία και ο κλάδος της θεολογίας για τον πόνο του Κυρίου στο Σταυρό και το θάνατό του? Ίσως είναι ένας από τους ωραιότερους ύμνους για αυτή τη βδομάδα, αυτός της Παρασκευής. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους, θρησκειολόγο, και τον γιατρό, τον Σωτήρη Φραντσέσκο, καρδιολόγο. Βεβαίως και τους τηλεθεατές μας. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε, όπως το διαβλέπω, ένα συγκλονιστικό πρόγραμμα, γιατί θα μιλήσουμε για το τι πέστη αυτό το σώμα, το σώμα του Χριστού. Γιατί μιλούμε, τα λέμε τυπικά, αλλά ποτέ δεν έχουμε διεισδύσει σε βάθος. Να δούμε αυτό το μαστίγωμα. Τι μαστίγωμα ήταν? Αυτός ο δρόμος που περπάτησε, πόσα χιλιόμετρα ήταν, σε ποια κατάσταση βρισκόταν, αρτηριακή πίεση, υπόταση, πόσο αίμα είχε χάσει, το ακάνθινο στεφάνι, τι επέφερε στον οργανισμό του, ο ίδιος ο σταυρός, τι σταυρός ήταν? Ήταν γεμάτος ρόζους, γεμάτος κλαδιά, γεμάτος δεν ξέρω και εγώ τι. Και στο τέλος τι σήμαινε όλο αυτό μαζί με το χτύπημα των καρφιών στο σώμα του? Τι νεύρα έβρισκε, τι πόνο προκαλούσε? Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, να δώσω το λόγο σε εσάς, κυρία Δημοσθένους, γιατί μιλούμε ότι μας αγγίζει πάρα πολύ το Πάσχα. Είναι πολύ ωραία γιορτή. Ναι. Αλλά για να έρθει η Ανάσταση προηγείται και η Σταύρωση. Και φαίνεται ότι και για τη δική μας Ανάσταση πρέπει να προηγηθεί η Σταύρωση. Είτε είναι η Σταύρωση των παθών μας, η Σταύρωση του κακού μας χαρακτήρος, είτε είναι η Σταύρωση με τον Σταυρό της ζωής, με τις δυσκολίες που μας δημιουργούν και ο κακός μας εαυτός και οι άλλοι. Γι' αυτό και το πρώτο Ευαγγέλιο της ακολουθίας του Αγίου Ευχελαίου που γίνεται τώρα στις εκκλησίες λέει ότι δεν φτάνει μόνο να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά να βοηθάμε και τον πλησίον μας, να μην του δημιουργούμε σταυρό. Βέβαια, πολύ ωραία αρχίσατε την εκπομπή. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα πάθη. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε θέατες. Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι θυμήθηκα αυτό που λέει ο Κομφούκιος, ο μεγάλος φιλόσοφος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ασία. Αναφέρει κάπου ότι βλέπω τον Δημιουργό να σαρκώνεται και οι άνθρωποι θα τον σταυρώσουν. Ναι. Εκεί που δίδασκε τους μαθητές του. Το προείπαν πολύ. Πόσο έτσι, κακό. Το ναι, προείπαν ναι. Πάρα πολύ και από την ελληνική και φιλοσοφία. Και από την ελληνική φιλοσοφία. Ναι, ο άνθρωπος έδειχνε από τότε τόσο κακός, ναι, που φαινόταν ότι για να διορθωθεί, για να υπάρξει μια ελπίδα σωτηρίας, έπρεπε να έρθει αυτός που έφτιαξε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως λέμε στη μητέρα, μητέρα, ανάλαβε τις ευθύνες σου. Κάπως έτσι σε μια άλλη μορφή, όχι ότι ο Χριστός ανάλαβε τις ευθύνες του, αλλά τις δικές μας, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να τις αναλάβουμε. Είναι πολύ συγκλονιστικό.
Νομίζω ότι επειδή επαναλαμβάνεται από τον καιρό της γέννησής μας αυτή η θεία διαδρομή, το έχουμε συνηθίσει και το περνούμε λίγο, που είναι και όμορφο, δηλαδή αυτό το της παράδοσης μας, που έχουμε μια πολύ ωραία παράδοση και Κύπρος είναι η πατρίδα της το Πάσχα, αν μου επιτρέπετε να έτσι, το πω ναι, με αυτόν τον τρόπο που το αισθάνομαι. Αλλά από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο μήνυμα που οδηγεί στην Ανάσταση. Είναι κάθε χρόνο αυτή η αναπαράσταση και το βίωμα, ουσιαστικά είναι βίωμα. Δεν είναι μια αναπαράσταση όπως γίνεται στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο. Ο Χριστός σταυρώνεται πραγματικά. Ουσιαστικά στην ανθρωπολογία της θεολογίας ο Χριστός σταυρώνεται κάθε φορά που εμείς τον αρνούμαστε. Mm. Κάθε φορά που κάνουμε ένα λάθος, κάθε φορά που λέμε δεν υπάρχει Θεός, πού είναι ο Θεός, κάθε φορά που εμείς αμφιβάλλουμε. Υπαρνούμαστε το δικό μας σταυρό. Ακριβώς. Όπως καλή ώρα μια μάνα όταν το παιδί της την αρνείται και της λέει δεν ξέρεις τίποτα, δεν με βοηθάς, δεν σε θέλω. Εκείνη την ώρα η μάνα δεν σταυρώνεται, νιώθει έτσι ένα κόμπο μέσα στο στομάχι της. Ο Θεός ως άνθρωπος, θεάνθρωπος ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε για μας και εμείς αναιρούμε τη βοήθειά του. Ναι. Δεν λέμε είσαι εδώ βοήθα μας. Τρέχουμε σε άλλες πηγές. Είτε αυτό είναι μαγεία, είτε είναι υπεραψυχολογία, είτε είναι η ανθρωπολατρεία, είτε είναι η σαρκολατρεία. Ευχαριστώ, ο εγωισμός μας. Εγώ είμαι σπουδαίος. Τώρα και την ύλη. Εγώ είμαι σπουδαία, θα τα καταφέρω. Η εποχή της δόξας της ύλης. Ενώ δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Είναι όμως σημαντικό ότι η Εκκλησία το βάζει κάθε χρόνο για να μας το θυμίζει. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε ξεχασιάριδες. Πείτε μου κάτι πριν προχωρήσω στο γιατρό που θα μας πει όλα αυτά τα συγκλονιστικά με τη δική σας βοήθεια πάντα. Ήθελα να ρωτήσω αυτό που συμβαίνει, αυτό που είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Γιατί το ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος ο δικός του είναι η δική του υπόσχεση σε εμάς. Δηλαδή αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και την προπαντός ταπείνωση, όλοι μας λένε ταπείνωση, απόλυτη ταπείνωση. Να πατάξουμε τα πάθη μας, τέλος πάντων ο δρόμος είναι εκεί. Και ξέρουμε ότι θα αναστηθούμε. Δεν θα αναστηθούμε, δεν θα γνωρίσουμε τον θάνατο. Και όταν μιλάμε θα αναστηθούμε, δεν μιλούμε για αυτό που πάμε εκεί μετά που πεθαίνουμε στο υλικό μας σώμα. Γιατί δεν το κάνουμε, γιατί είμαστε τόσο λιποτάχτες. Πρόσφατα τα διάβασα ότι ο Αγίος Παΐσιος είχε πει ότι εάν ήταν επιλογή του ανθρώπου να μην πονά, αλλά να χάσει τον παράδεισο, θα τον έχανε. Είμαστε εγωιστές και θέλουμε την άνεση. Δηλαδή είναι καλύτερο να πονέσεις λίγο και μετά να αναστηθείς με τον Χριστό και να πας στο φως για πάντα. Μιλάμε για πάντα, για την αιωνιότητα. Ασφαλώς είναι καλύτερο να πονέσουμε λίγο. Και όμως ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα προτιμούσε να μην πονέσει αυτή τη μικρή ζωή που δεν ξέρουμε πόση μικρή είναι, ο γιατρός θα μας πει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγουμε, για να μην ζήσουμε την αιωνιότητα. Πόσο μάλλον να πει κάποιος συγγνώμη, αφού ο άνθρωπος, αν ο Θεός δεν φυλάξει, γίνεται τέρας εγωισμού. Τόσες συνθήκες βλέπουμε, τόση εκμετάλλευση του συνανθρώπου μας. Τόσα ψέματα, η ζωή είναι βασισμένη στο ψέμα, μου είπε κάποιος. Εσύ δεν λες ψέματα? Και του είπα, εγώ νομίζω δεν χρειάζομαι να λέγω ψέματα. Και μου λέει, μα είναι βασισμένη στο ψέμα, είναι όλοι γύρω σου. Όλοι χρησιμοποιούν το ψέμα, γιατί δεν το χρησιμοποιείς? Δηλαδή είναι το άλοθη, αυτό το άλοθη μας εξαπατά. Οπότε δεν βλέπουμε τον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Βλέπουμε αυτή την απάτη του διαβόλου, η οποία μας είναι, ευχαριστώ, αυτό είναι, είναι ειδονή τελικά. Στην αρχή σαγηνεύει και μετά σε κάνει να έχεις υπόδουλο. Ναι, όπως και το πολύ φαγητό, όπως και το λαθασμένο φαγητό, το μη υγιεινό φαγητό. Όπως και οι νέοι μας που όλο το βράδυ ξενυχτάνε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Καλά, στην Κύπρο όμως το ξέρεις ποιος είμαι εγώ πάει πολύ. Γιατί μόλις κάνεις μια παρατήρηση ή μια εισήγηση, αυτό που σου λένε είναι ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ο Χριστός πάντως δεν είπε ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Απλά τις δύο φορές που πήγαν να τον συλλάβουν οι Ιουδαίοι, προσπάθησαν να τον αρπάξουν και έπεσαν πίσω γιατί είχε το θείο φως, τη λαμπρότητα του θεανθρώπου και δεν μπορούσαν να το συλλάβουν. Οπότε μετά προσευχήθηκε και έφυγε η λάμψη στη θήκη και τον συνέλαβαν. Δεν ζήτησε βοήθεια από κανένα. Μπορούσε ο Χριστός να ζητήσει βοήθεια και από αγγέλους και από ανθρώπους. Είχε πολλούς που τον λάτρευαν, που τον θαύμαζαν γιατί είχε θεραπεύσει πάρα πολύ κόσμο. Και όμως έμεινε να υποφέρει αυτά όλα για τα οποία θα μας πει ο γιατρός. Λοιπόν, γιατρέ μου, φαίνεται ότι εμείς όπως είπα και στην αρχή το περνάμε εικονικά και το περνάμε, εντάξει, περπάτησε, ακάνθινο στεφάνι, σταυρώθηκε, αλλά δεν συνειδητοποιούμε
τι σήμαινε αυτό για το ανθρώπινο σώμα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να καταλήξουμε σε αυτό που ήταν και η αιτία, δηλαδή η αιτία, η φυσική αιτία του θανάτου. Ναι. Η πρώτη έτσι αίσθηση που έχετε, γιατί το μελετήσατε το θέμα. Πραγματικά ναι. Το παίρνουμε έτσι επιφανειακά το ναι, θέμα. Ναι, επιτυπικά, δηλαδή το ακούμε, ενώ, το ξανακούμε. Ενώ στην πραγματικότητα ναι. ήταν ένα φρικτό βασανιστήριο, ένα τρομερό βασανιστήριο που δεν μπορεί κανένας να το να διανοηθεί. Εγώ θα σας ρωτήσω γιατί. Γιατί ήταν φρικτό, ναι. δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσετε. Θέλοντας να εξευτελίσουν τον κύριο οι Εβραίοι, προσπάθησαν να τον βασανίσουν με όλα τα μέσα που διέθεταν. Από τη στιγμή που τον συνέλαβαν, άρχισαν να τον... καταρχήν υπέστη 4 φορές μαστιγώματα. Αυτά τα μαστιγώματα... Τι ήταν το μαστίγωμα? Το μαστίγωμα ήταν ένα... το μαστίγιο ήταν ένα φραγγέλιο το οποίο είχε στις άκρες του σφαιρίδια. Mm. Και κάθε φορά που αυτά τα σφαιρίδια ερχόντανε σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, έσκιζαν τις σάρκες, έσκιζαν κυριολεκτικά τις σάρκες του ανθρώπου και δημιουργούσαν μοραγία και φοβερό πόνο. Mm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν φοβερός πόνος για τον... Εν τω μεταξύ, διάβαζα το πρωί ότι τον ανέκριναν 6 άνθρωποι. 6 ανακρίσεις, διαφορετικοί, ναι. όπου περπατούσε, ας πούμε, 6 χιλιόμετρα για να πάει από τον ένα στον άλλο. Όχι, τα 6 χιλιόμετρα ναι. είναι η διαδρομή από το χώρο του βασανιστηρίου μέχρι το Γολγοθά. Από το όρος των Ελαιών. Το όρος των Ελαιών έγινε η υπευθεία προσευχή. Ναι. Εκεί ήταν ο Χριστός. Το όρος των Ελαιών, για όσους μας ακούν, είναι στα ανατολικά των Ιεροσολύμων. Εκεί σήμερα που, δηλαδή είναι το τείχος, η πόρτα η οποία είναι κλειστή και θα ανοίξει όταν θα έρθει ξανά ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το πιστεύουν και οι Εβραίοι. Στο τέλος δηλαδή θα ανοίξει, είναι μια πόρτα που είναι κλειστή, ανατολική. Μετά είναι ο δρόμος, κατεβαίνεις κάτω, είναι η Γετσημανή, είναι τα κημητήρια. Εκεί είναι τα πανάκριβα κημητήρια των Εβραίων, γιατί οι πλούσιοι πληρώνουν να θαυτούν εκεί για να αναστηθούν πρώτοι όταν θα έρθει ο Μεσσίας τους. Και λίγο πιο πάνω είναι το όρος των Ελαιών, δηλαδή είναι μια μεγάλη απόσταση. Είναι ένα βουνό που το κατεβαίνεις και το ανεβαίνεις. Και αυτό και από διένυσε... εκεί που ξεκίνησε να μεταφέρει το Σταυρό μέχρι το Γολγοθά. Αλλά ήταν μυστικός. Μυστικός, διψασμένος, άϊπνος, δηλαδή αρχίζουμε με φοβερούς πόνους, ένα με απώλεια νέματος. Ένα να μην κοιμηθείς είναι πρόβλημα. Ήταν να ένα είσαι σώμα... και μυστικός και άϊπνος και διψασμένος. Και ήταν, ναι. εκεί ήταν ένα θαύμα πώς έφτασε στο Σταυρό τελικά με αυτόν το... Πείτε μου κάτι, τον μαστίγωσαν πριν να περπατήσει αυτή τη διαδρομή. Οπωσδήποτε, πριν να περπατήσει τη διαδρομή. Και... Τον άρπαξαν και τον λίτσαραν, λένε οι θεολογικές πηγές, δεν ξέρω ιατρικές. Τον άρπαξαν και τον λίτσαραν και αρχίσαν να τον ουδέρουν. Τον έκδισαν 3 φορές, τον εξεφτέλησαν, του έβαλαν το ακάνθινο στεφάνι, το οποίο όπως... Να δούμε λίγο το ακάνθινο, ναι, να τα δούμε όλα. Το ακάνθινο στεφάνι, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και εικόνες, το ακάνθινο στεφάνι είναι τώρα κάτι το οποίο ξέρουμε από ότι είναι φτιαγμένο. Από τζιντζιφιές, είναι ένα φυτό που έχει αγκάθια πολύ αιχμηρά. Ναι. Και που δεν λυγίζουν και μπαίνουν κατευθείαν στο δέρμα. Ναι. Και όπως ξέρουμε το πρόσωπο είναι πλούσιο σε νεύρωση και το τριχωτό της κεφαλής είναι πολύ πλούσιο σε νεύρωση και το κάθε αγκάθι που μπαίνει στο δέρμα προκαλεί αφόρητο πόνο. Εκτός το ότι αιμορραγεί, προκαλεί και αφόρητον πόνο. Άρα, και αυτό το είχε συνέχεια ως το Σταυρό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εγώ που έχω υπόθεση, αν μου πατούσε ένα τέτοιο θα πέθαινα. Ναι. Έτσι δεν είναι, σε ανθρώπους που έχουν και πρόβλημα πίεσης αμέσως και να χάνουν και αίμα. Άρα έχουμε ένα νηστικό Ιησού Χριστό, αείπνο, διψασμένο, που έχει μαστιγωθεί ήδη. Έχει μαστιγωθεί, ξέρουμε που έχει πληγές σε όλο το σώμα. Ξέρουμε πώς έχει μαστιγωθεί. Έχει μαστιγωθεί 4 φορές. Μάλιστα. Μαστίγωνα μέχρι να κουραστούν. Ναι. Οι άνθρωποι γίνονται πολύ άγριοι. Μαστίγωνα μέχρι να κουραστούν και πέφταν πάνω του και τον χτυπούσαν. Δηλαδή τον πατούσαν κάτω. Μεγάλη ακραιότητα. Και του φορτώνουν αυτό το σταυρό. Και μετά του φορτώνουν αυτό το κορμό δέντρου. Που δεν ήταν λίγο. Δεν ήταν καθόλου πλανισμένο. Ναι. Δεν ήταν λίγα επιφάνεια. Ήταν όπως το παίρνεις από το δάσος κομμένο.
και του το βάζουμε στο νόμο, ναι, πάνω σε αυτές τις πληγές. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόσο και οδυνηρό ήταν το αυτό. Ακάνθινο στεφάνι. Επιπλέον. Και επιπλέον το ακάνθινο στεφάνι. Λοιπόν, και όλο αυτό περπατά 6 χιλιόμετρα. Περίπου 6 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ήδη κάποιος θα πέθαινε με όλα αυτά. Με όλα αυτά είναι θαύμα πώς έφτασαν στο Σταυρό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι η θεότητά του που τον οδήγησε να φτάσει στο Σταυρό, γιατί ήθελε ο Κύριος να υποστεί αυτό το σταυρικό θάνατο. Ας σας ρωτήσω κάτι. Οι άλλοι που σταυρώνονταν επίσης περνούσαν όλα αυτά τα βασανιστήρια μέχρι να... ή απλά τους έπαιρναν εκεί και τους σταυρώναν. Όχι, στο Χριστό εφαρμόστηκε αυτός ο τρόπος. Δεν έμεινε τίποτα που να μην το εφαρμόσουν σε κακό. Αφού ήδη ήταν, όπως λέει ο γιατρός, ήδη ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν η σταύρωση. Δεν χρειάζονταν τα άλλα. Του Χριστού του τα κάναν γιατί τον ζήλευαν θέλαν πολύ. Θέλαν να τον εξευτελίσουν, να τον εγκελιοποιήσουν, αλλά φυσικά... Τώρα, τι γίνεται μέσα στον οργανισμό του ως τη Σταύρωση. Μην φτάσουμε στη Σταύρωση. Είπατε πριν ότι έχει πολύ αίμα το τριχωτό της κεφαλής, άρα έχουμε αιμορραγία. Έχει αφόρητους πόνους. Ναι. Έχει αφόρητους πόνους. Λόγω της δίψας, ο άνθρωπος ήταν αφυδατωμένος. Άρχισε να πέφτει η πίεση του, να χάνει αίμα. Εξαντλήθηκε γιατί δεν είχε και πεινασμένος και διψασμένος και άυπνος επί αρκετές ώρες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μιλά για αιματηρό υδρότα. Ναι, ο αιματηρός υδρότας εξηγείται γιατί οι υδροτοποιοί αδένες έχουν πλούσια αιμάτωση από τριχοειδή. Και αυτά τα τριχοειδή, όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε μια έντονη ψυχοσωματική ένταση, τότε διαρρήγνυνται τα τριχοειδή και αναμειγνύονται με τον υδρότα. Και αυτό βεβαίως εξηγείται, διότι οι υδροτοποιοί αδένες υπάρχουν άφθονοι στο πρόσωπο, στις παλιές στο πρόσωπο, και εξού και ο υδρότας που έρεαν από το μέτωπο και από το Ισπαριές ήταν αιμορραγικός. Άρα θα του τέλειωνε και το οξυγόνο. Κάποιος μπορεί να δει ότι του τέλειωνε και το οξυγόνο περπατώντας. Αυτό άρχισε από την άνοδο στο Σταυρό και μετά. Ως εκεί μπορούσε μόνο να αναπνέει. Ναι, δεν είχε φτάσει σε επίπεδο που να... Είναι στη διαδρομή που δίψασε και του δώσαν ξύδι ή στο Σταυρό απάνω. Όχι, στο Σταυρό απάνω. Άρα άντεξε και περπάτησε. Άντεξε μέχρι εκεί, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο Σταυρό, ας σας ρωτήσω κάτι. Ήταν στο όρος των Ελαιών. Πείτε μας λίγο τις τελευταίες του στιγμές, κύριε Δημοσθένος. Ο Χριστός προσευχόταν, ναι, και η προσευχή του ήταν μια διδασκαλία. Πόσο καιρό, πόσες μέρες πριν. Τρεις μέρες ήταν στο όρος των Ελαιών και πήγε και μόνος με τους μαθητές του. Ήταν πολύ και 75, ας πούμε, να φανταστούμε ότι είναι, υποθέσουμε ότι... Ναι, αλλά την ώρα που πάει στους αρχιερείς για ανάκριση είναι οι 12 κοντά του και μετά δεν μένει κανένας. Φοβούνται και φεύγουν έξω από τον Πιλάτο. Φοβήθηκαν γιατί τους απείλησαν οι Ιουδαίοι ότι θα τους σκοτώσουν, ναι, όλους. Και έτσι έμεινε τελικά μόνος του. Είναι πολύ λυπηρό. Έμεινε μόνος του. Ξέρετε, να στο υπογραμμίσουμε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ λυπηρό. Πάντα σε όλες τις εκπομπές του Πάσχα λέω, παιδί μου, αυτοί τον έζησαν. Έζησαν τα θαύματά του. Έζησαν το τι συνέβαινε, που έδωσε φως με τυφλό, σήκωσε νεκρό, πολλαπλασίασε, δεν ξέρω εγώ τι. Τον έζησαν. Και παρόλα αυτά, κύριε Δημοσθένους, έφυγα, τον εγκατέλειψα. Όμως, κυρία Μιχαλίδου, πρέπει να φανταστούμε ένα σκηνικό πολύ άγριο. Δηλαδή σήμερα κάτι αντίστοιχο θα ήταν να εκρήγνεται βόμβες, να ρίχνουν χημικά, να υπάρχουν άγριοι άνθρωποι που κόβουν κεφάλια. Έτσι ήταν. Δεν μένει κανείς. Οι μαθητές κρύφτηκαν, λέει το Ευαγγέλιο, λίγο πίσω στην αυλή του Πιλάτου. Λίγο πίσω. Δεν ήταν λίγο. Δηλαδή ο Πέτρος τον αρνήθηκε, ο Ιούδας. Ο Ιούδας ούτως ή άλλως. Ο Ιούδας ήταν άνθρωπος των λεφτών. Ναι. Ο Ιούδας το μόνο που σκεφτόταν ήταν τα λεφτά. Είναι και γι' αυτό που και στην φιλοσοφία γενικά, αλλά ειδικά στην θεολογία, οι άνθρωποι που δουλεύουν μόνο για τα λεφτά, θεωρείται ότι δεν είναι καλό. Και εμένα μια φορά ένας γέροντας μου είπε, δουλεύεις για τα λεφτά, παιδί μου?
Και τον κοίταξα, του λέω όχι. Μου λέει σίγουρα δεν δουλεύεις για τα λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα είχα μόνο για τα λεφτά. Αυτό σκοπός τα λεφτά. Να μην είναι η έρευνα, να μην είναι η διδασκαλία. Ήταν και φαρισαίος, Όλοι τους ήταν μορφωμένοι. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι ήταν οι δάσκαλοι, μορφωμένοι. Οι τελώνες ήταν αυτοί που μάζευαν τα λεφτά. Τελώνες, γι' αυτό λέει γραμματείς και Φαρισαίοι. Από ποια ομάδα ερχόταν ο Ιούδας? Διότι κάποιοι έρχονταν από διάφορες ομάδες οι μαθητές. Δεν θυμάμαι από ποια. Εσείς μιλάτε για την ομάδα την ιερατική. Από ποια ήταν ομάδα? Λεβίτες, ναι, ήταν, ναι. Ήταν πάντως όλοι και οι 12 Απόστολοι του Χριστού ήταν επιλεγμένοι να είναι από την φυλή την καλύτερη των Λεβιτών. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν, σαν να λέγαμε εμείς, με πιστότητα ότι θα ήταν οι πιο εκλεχτοί. Όμως τώρα θα πει κάποιος, γιατί άφησε τον Ιούδα ο Χριστός αφού ήξερε ότι ήταν πολύ φιλοχρήματος? Τον άφησε γιατί στους μαθητές έχουμε όλο το φάσμα των ανθρώπων. Έχουμε μορφωμένους, ελεύθερους, παντρεμένους, ψαράδες, επιχειρηματίες, για να φαίνεται ότι όλοι χωρούμε να είμαστε μαθητές του Χριστού. Απλά ήταν επόμενο ότι θα τον αφήναν μόνο του, γιατί κινδύνευαν. Ύστερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ήταν και λίγο η θεία πρόνοια για να μην τους σκοτώσουν, γιατί αυτοί ήταν οι πιο δικοί που μετά δέχτηκαν το μήνυμα. Υπάρχουν εξηγήσεις. Αλλά η Παναγία πάντως και αυτή ήταν δίπλα, αλλά μαζί με τις μυροφόρες και πολύ από μακριά βλέπαν. Δεν αφήναν εκεί κάποιον. Αυτοί θέλαν να τους σπάσουν τα νεύρα του Χριστού. Δεν ξέραν ότι και γδαρμένος και αιμόφυρτος μπορούσε να απαντάει, γιατί όταν του είπε ο Άννας, πες μου τι κακόν έκανες και σε έφεραν εδώ, ήταν μετά που τον χτύπησαν αρκετές φορές, ήταν μετά που τον γδάραν, ήταν μετά που του φόρεσαν εκείνο το στεφάνι, γιατί το στεφάνι του το φορούν από την αρχή για να τον κάνουν να αιμορραγήσει και να μην μπορεί. Και ο Χριστός, παρόλο που ήταν σε τέτοια κατάσταση, αρχίζει και μιλάει και λέει, ρωτάτε, εγώ δίδαξα παρησία μπροστά σε όλους. Και μετά του λέει ο Άννας, ναι, αλλά εγώ έχω εξουσία να σε σκοτώσω, απάντα μου. Και αμέσως τον ραπίζει κάποιος δούλος και ο Χριστός δεν τα χάνει, δηλαδή παρόλο που είχε τόσο πόνο, και του λέει, ή κακός ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού, ή καλός τι με δέρεις, γιατί με δέρνεις, αν είπα κάτι κακό πες μου τι είναι το κακό. Δηλαδή μιλούσε, απαντούσε και δίδασκε. Σχετικά όμως με την ερώτησή σας, ναι, τι γινόταν στο όρος των Ελαιών, το όρος των Ελαιών, προσευχήθηκε. Συγγνώμη σας διακόπτω, λέγεται ότι είναι το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της δασκαλίας του, αυτή η πριν από το τέλος. Έκανε μια περίληψη όλης της διδασκαλίας του, ότι πρέπει οι άνθρωποι να είναι απλοί και ταπεινοί. Και αυτή όλη τη διδασκαλία την βρίσκουμε στα Ευαγγέλια που θα μεταδοθούν αύριο το βράδυ στην αυτό Εκκλησία. Αυτό το απλή και ταπεινή είναι το κύριο, ο κύριος άξονας της διδασκαλίας. Ναι, μόνο αυτό. Που στο απλή και ταπεινή δεν συμπεριλαμβάνεται η αμορφωσιά και η τεμπελιά. Μάλιστα. Γιατί πολλές φορές όταν το λέμε νομίζουν κάποιοι ότι απλός και ταπεινός είναι αυτός που δεν ασχολείται με τα γράμματα και την επιστήμη και είναι, και μπορεί να επηρεάζεται και από ψευδοπροφήτες, από πλάνους. Όχι, ο Χριστός μίλησε για απλότητα, για σαφήνεια, για επιστημοσύνη. Είπε ότι δεν πρέπει να πλανεθούν από τους πολλούς ψευδοπροφήτες που θα έχει κατά διαστήματα η ανθρωπότητα. Το έχουμε καταγεγραμμένο το ότι έχει λεχθεί στο... Ναι, αν ήξερα θα έφερνα τα χωρία. Όχι, ό,τι θυμάστε είναι, θα μας πείτε με απλότητα. Είναι όλα γραμμένα και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Και από τον Λουκά και από τον Ματθαίο και από τον Ιωάννη και από τον Μάρκο. Ύστερα, αφού είπε όλα αυτά τι πρέπει να κάνουν, ότι πρέπει να είναι συνετοί, ότι πρέπει να θυμούνται τα μυστήρια και να μένουν κοντά του ενωμένοι, η μυστηριακή ζωή. Παραγωνάτισε κάτω και παρακάλεσε, αυτό ήταν πριν συλληφθεί, αρκετές ώρες, κάπου 9 ώρες διήρκησε αυτό, παρακαλούσε τον Θεό Πατέρα όλους αυτούς, τους δικούς του, να τους φυλάξει, να μην πλανεθούν. Και αυτό είναι το συγκινητικό. Είναι εκεί που είχε τρέξει το δέρμα του οι πόροι, γιατί προσευχόταν να μην πλανηθούν και ήξερε ότι θα πλανηθεί η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Δεν έκλαιγε μόνο γιατί φοβόταν ότι θα μαρτυρούσε πολύ. Όχι, διαβάζα κάπου ότι αυτό το... Άρα είναι στο όρος των Ελαιών που είχε ματηρό υδρότα. Ναι. Αυτό γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόψω, κάνω... διάβαζα κάπου ότι σημαίνει και δηλώνει μεγάλο ψυχοσωματικό άγχος. Ναι, έτσι. Ναι, αυτό είχα πει και προηγουμένως, ότι το άτομο για να φυσιολογικά ο υδρότας δεν είναι αιμορραγικός, είναι από τους υδροτοποιούς αδένες, άχρωμον υγρό.
αλλά στην περίπτωση που το άτομο είναι πολύ έντονα, έχει μεγάλη ένταση, ψυχολογική ένταση, τότε λόγω του στρες τα αγκία τα οποία φέρουν νεύρωση, βέβαια, όλα τα αγκία, τα τριχοειδή, τα οποία αιματώνουν το σύντρο τοπιούς αδέντες, ρίχνονται τα αγκία αυτά λόγω της πλούσιας νεύρωσης που φέρουν. Άρα, παρόλη την ηρεμία του όρους αυτού, παρόλο που τον βλέπουμε μέσα σε ένα, δηλαδή και ως εικόνα, η ελιά, το δάσος της ελιάς, μόνο ελιές είχε εκείνο το θέλος. Ναι, το δάσος της ελιάς και της σικιάς και της σικομορέας. Ναι, δηλαδή βλέπεις μια ειρήνη και μια ηρεμία. Σκεφτείτε ότι όλα τα ήξερε και μιλούσε για τις τελευταίες. Η ελιά είναι συμβολικό. Προσεύχεται κάτω από την ελιά, γιατί η ελιά βγάζει το λάδι. Mm. Είναι καρπός απαραίτητος για να ζήσει ο άνθρωπος. Το θείο δράμα συνίσταται στο ότι ήξερε ότι θα πάθει τόσα, αλλά ήξερε ότι για αυτούς που παθαίνει τόσα δεν θα ακολουθήσουν την διδασκαλία του. Ακούσουμε ο Χριστός αυτό. Ήρθε στη γη για να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ένα καλύτερο δρόμο. Γίνονταν πολέμοι, γίνονταν σφαγές. Μοναδική έξοδος όλων μας από την πλάνη. Και μετά, αφού δίδαξε, έβλεπε ότι δεν είχε απήχηση. Ήταν πολύ λίγοι οι μαθητές του. Υπήρχε εκφοβισμός, περίμεναν ένα Μεσσία ο οποίος θα τους έσωσε από τους Ρωμαίους. Δεν είχαν καταλάβει την πνευματική υπόσταση, η κυριαρχία και η υπόσταση. Καλή ώρα όπως σήμερα στην Τουρκία, λένε το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι παγκόσμιο. Και οι Τούρκοι ηγέτες καταλαβαίνουν ότι είναι πολιτική. Είναι αυτό το καλύτερο παράδειγμα. Είναι πολιτική κυριαρχία. Ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι κυριαρχία πνευματική, είναι οικουμενικός γιατί άρχη μιας οικουμενικής θρησκείας, του χριστιανισμού. Καλή ώρα σαν και αυτό που οι ηγέτες εκεί δεν καταλαβαίνουν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν θα τους κλέψει την κυβέρνηση στην Άγκυρα κλπ. Το ίδιο τότε και οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, δεν καταλάβαιναν, ενώ τους το είχε πει πολλές φορές, ότι η εξουσία, η εμή, δεν είναι αυτού του κόσμου. Είναι για τον άλλο κόσμο. Γιατί είχε τόση αγωνία στο όρος των ελαιών, τόσο ψυχοσωματικό άγχος που να φτάσει? Δεν έχω δει προσωπικά, εγώ δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει δει, αν εσείς έχει δείτε άνθρωπο να υδρώνει με αίμα που εξηγείται ιατρικά, άρα υπάρχει ως φαινόμενο. Τι έφερε αυτή την κορύφωση στο άγχος του? Ήταν ότι γνώριζε, μας είπατε ένα, μας είπατε ότι γνώριζε ότι ο κόσμος δεν τον ακολούθησε στο βαθμό που θα ήθελε να τον ακολουθήσει. Είναι σαν να λέμε η διδασκαλία του δεν είχε καλό αποδέχτη. Οπότε έφευγε στενοχωρημένος. Να παρέμβω σε αυτό. Και ο Χριστός δεν έπαβε να είναι και άνθρωπος. Και βρισκόταν σε μια έντονη ψυχοσωματική ένταση. Άρα ήξερε ότι θα φύγει. Και ήξερε ότι θα υποστεί όλα αυτά τα βασανιστήρια. Το ήξερε και σαν άνθρωπος ένιωθε το βασανιστήριο που θα επερχόταν. Και αυτό του δημιουργούσε μια ένταση εσωτερική, μια ψυχοσωματική ένταση. Αυτό λοιπόν, είναι και ο λόγος. Και οι μαθητές του είχαν πει, κυρία Μιχαλή, οι μαθητές του είχαν πει να φύγουμε. Και είπε όχι, θα μείνουμε εδώ. Οι μαθητές δεν θέλαν να τον χάσουν στη συνέχεια αυτών. Θέλαν να αναβληθεί αν ήταν δυνατό το θείο δράμα. Βέβαια τους είπε, αλλά πώς καταλάβαιναν τότε τι θα πει η Ανάσταση. Ο ίδιος τους το είπε όμως, το είχε πει, αλλά τους το είχε πει και νωρίτερα. Και στην μητέρα του, ακόμα και οι άγγελοι το είχαν πει. Άρα τα γνώριζε. Ξέραν ότι θα αναστηνόταν, αλλά μπορούσαν να το πιστέψουν. Γιατί για να πιστέψεις κάτι πρέπει να έχεις παραστάσεις. Εδώ τον είδαν και δεν τον πίστεψαν. Ακριβώς. Τον είδαν αναστηνόταν. Δεν μπορεί. Ύστερα βλέπαν τους Ιουδαίους που θα κάναν το παν να διαλύσουν ακόμα και το σώμα του. Δεν ξέραν ότι θα βοηθούσε ο Θεός να ενταφιαστεί και θα βρισκόταν ο Ιωσήφ από Αρημαθίας και δεν θα τον διέλυαν τελείως. Δηλαδή φαινόντουσαν όλα μαύρα. Και ο Χριστός προσεύχεται και λέει σε κάποια στιγμή, αν είναι δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Σαν άνθρωπος ένιωσε μου, πατέρα μου, ας μην γίνει. Και μετά πάλι είπε όχι, όχι, συγγνώμη, ας γίνει το θέλημά σου. Βλέπουμε δηλαδή τον άνθρωπο Ιησού να παλεύει και να λέει ας γίνει το θέλημά σου. Και μετά πάλι να συνεχίζει και να λέει όμως αυτούς που μου έδωσες κράτα τους, να μείνουν πιστοί. Δηλαδή πεζόταν όλα στο ότι η διδασκαλία του έπρεπε να μείνει, οι καινούργιες γενιές να γίνουν χριστιανοί, να δεχτούν το μήνυμα της σωτηρίας, που δεν ήταν καθόλου σίγουρο εκείνη τη στιγμή. Οπότε ήταν ακόμη πιο έντονο το θείο δράμα. Θα πάω σε δύο τηλεφωνικές και να επιστρέψουμε, γιατί έχει σημασία και αυτό που προηγήθηκε. Κυρία Αντρούλα. Ναι.
Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Σας ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Είναι ο Χριστός μας. Μας αγαπά πάρα πολλά. Είναι αγάπη, κόρη μου, ο Χριστός μας. Είναι δίπλα μας και μας αγαπά πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλές εμπειρίες. Πάρα πολλές εμπειρίες με τον Χριστό μας. Όταν επία την τελευταία φορά που επία, εξεχάσαμε, φύγαμε στο πρετόριο. Και αυτοί που μου πήγαμε, ξέρετε, και ήμουν όλη μέρα εκεί και μετά κανόνες, ας πούμε, και ήρθαν και πιάσαμε το απόγευμα. Έβλεπα εκεί που τον τόπο που βάλασε τον Χριστό μας, τον Βρακελόνα, που τον έβασανίζα. Ναι, είναι. Αυτά όλα τα τράβησε για μας, διότι μας αγαπά πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ με το Άγιο Φως, που πήγα και με στήριξε ο Θεός μας, που πέθανε ο άντρας μου σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες έθελα στήριξη, έλεγα κάτι να κάνω. Αμέσως ετοιμάζουμε πιάνο, ήταν η Λαμπρά το 2000, σας λέω, και ο Θεός τον αγάπη που ήθελε να με στηρίξει, μου έστειλε γυναίκα, άγνωστη, χωρίς να με ξέρει, χωρίς να την ξέρω, και με πήρε σκονώντης Αναστάσεως. Κυρία Ανδρούλα, δεν καίει αυτό το φως, μου είπαν. Είναι αλήθεια ότι το αγγίζεις και δεν σε καίει? Μάνα μου, κόρη μου, αρκετού κύματα, κύματα, αγάπη μου. Κύματα, κύματα, αρκετού μου τον Άγιο Ντάβο του Χριστού μας. Είμαστε όλοι μέσα σε εκείνον το Άγιο Φως. Το κύμα ήταν που πάνω, το φως που αρκετού κύματα ήταν που πάνω λίγο γαλάζιον. Και όλος ο κόσμος ήταν όλος μέσα στο Άγιο Φως. Άψαν οι πολλοί έλεγοι μόνοι τους, άψαν σε ορισμένους τα κεριά τους. Κατεβαίνει ο Θεός ανάμεσα στον κόσμο. Εγώ συγκινούμουν, έκλαια εγώ. Κυρία Ανδρούλα μου, καλή μου, σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή Ανάσταση, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλε. Ελίδα, ώρα καλή. Ώρα καλή. Το λοιπόν, κοίταξε. Να σε ρωτήσω κάτι, να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν δεν ανήκω σε κανένα δόγμα. Μάλιστα. Το λοιπόν, λαμβάνω αφορμή από μια εκπομπή δική σου πριν 2 μήνες με ζωή. Είσαι καλεσμένο, δεν θα πω το όνομα, κάποιον κύριο που ήταν θεολόγος, ήταν συγγραφέας και ερευνητής. Το λοιπόν, και το υποβάλλετε την ερώτηση, κυρία Ελίτα, για τον άπιστο Θωμά. Εάν πράγματι ο άπιστος ο Θωμάς έβαλε τον τύπο τα δάχτυλα του επί τον τύπο τον ήλο, και σας απάντησε ο φιλοξενούμενος σας ότι μα ο Χριστός εφανερώθηκε στους μαθητές του ως πνεύμα. Μετά και υποβάλλετε εσείς την εξής άλλη ερώτηση. Καλά, αυτοί που όπως γράφουν ανεώχθησαν οι τάφοι και αναστήθησαν άγιοι άνθρωποι, και τον ερωτήσατε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναστηθήκαν, διότι μπορεί να ήταν και ορισμένοι να πούνε οι οποίοι αναστήθησαν τελευταίως. Εγώ δεν ρώτησα για άλλη Ανάσταση, όχι κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Δηλαδή αναστήθηκαν κι άλλοι εκτός από τον Χριστό? Είναι που όπως γράφουν τα Ευαγγέλια ότι ανεώχθησαν τα άθη και αναστήθησαν. Εγώ δεν ρώτησα πάντως αυτό το πράγμα, μη μου βάζετε λέξεις που δεν είπα. Δεν είπα για άλλους Ανάσταση. Για τον Χριστό και αυτό με τον Θωμά δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά το δεύτερο είμαι σίγουρη, γιατί δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι έγινε Ανάσταση. Και είναι η απορία δηλαδή. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Απλώς σας απάντησε ο φιλοξενούμενος πάνω σε αυτό το δεύτερο θέμα, ότι επέστρεψαν πίσω στον Άρη. Το λοιπόν, και εγώ η απάντηση, η αμφιβολία μου είναι η εξής. Αφού το Α και το Ω της χριστιανοσύνης είναι η Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή δεν αναστήθη το σώμα, απλώς είναι το πνεύμα, τίποτε άλλο. Ωραία η ερώτηση. Άρα τι είναι αυτό το σώμα της Ανάστασης του Χριστού, έτσι? Είναι υλικό, είναι πνευματικό, αν θυμάμαι. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Κλήτος Ιωαννίδης και ο άνθρωπος είπε ότι, απλά αναφέρω τι θυμάμαι που είπε, ότι αφού έφαγε, ο Χριστός έφαγε με τους μαθητές του, δηλαδή με το σώμα της Ανάστασης, γεύτηκε φαγητό, έφαγε φαγητό, δεν μπορώ τώρα να το πω, δεν είμαι θεολόγος, αλλά είναι μιας άλλης υπόστασης, ανώτερης ηλικής και πνευματικής. Θα το απαντήσει η Δόκτωρ Δημοσθένου σε αυτό, αλλά ο κύριος Ιωαννίδης
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά που έφαγε. Δηλαδή που είπε ότι ο Χριστός έφαγε με το αναστημένο του σώμα. Wow. Θα πάρω άλλη μια ερώτηση και να απαντήσουμε και σε αυτό. Κυρία Κατερίνα, εσείς... Ναι, θέλω να πω κάτι για το σταυρό, για το ξύλο του σταυρού. Τι εννοείται, η κυρία Κατερίνα είναι η κυρία Ανδρούλα δηλαδή? Όχι, Κατερίνα είμαι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω κάτι για το ξύλο του σταυρού. Ναι. Έχει μια μεγάλη ιστορία και ήταν αγιασμένο πριν ακόμα μπει πάνω ο Χριστός. Ακούστε την ιστορία. Όταν ο Λότ έφυγε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, ανάρτησε με την κόρη του. Ναι. Όταν αντελήφθηκε, έφυγε και πήγε στην έρημο. Αυτά τα άκουσα από τον πάτερ Σταύρο Παπακαθαγγέλου, τον Μακαριστό, παλιά. Έφυγε και πήγε στην έρημο. Ήταν τόσο απελπισμένος που ήρθε ένα άγγελος και του λέει πάρε αυτά τα δύο ξύλα τα καμένα και φύτεψε τα. Να πηγαίνεις να φέρνεις νερό από μακριά και αν αυτά φυτρώσουν είσαι συγχωρεμένος. Έτσι έκαμε νολό. Πήγαινε, έφερνε νερό, έσυνε του το νερό καθοδόν, ταλαιπωρημένος. Κάποια στιγμή τα δέντρα εφύτρωσαν. Τότε εμεγάλωσαν εκείνα τα δέντρα και τα έκοψαν για να τα χρησιμοποιήσουν. Τότε ήταν τόσο βαρετά, τόσο σκληρά που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Όταν ήταν να σταυρώσουν τον Χριστό, θυμήθηκαν εκείνα τα ξύλα. Και το βάρος τους δεν μπορούσαν να το σηκώσουν πολύ μαζί. Και δεν έμπαιναν πάνω τα καρφιά γιατί ήταν πολλά σκληρά ξύλα. Ευχαριστούμε κυρία Κατερίνα μου. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Δημοσένους να απαντήσει και αυτό και για το σώμα του Χριστού, τη φύση του σώματος του αναστημένου Χριστού. Λέει αυτό για τα ξύλα, το λέει. Αυτό όμως δεν αναμένει τον πόνο, γιατί όπως είπε και η τηλεθεάτρια, ήταν πολύ σκληρά και πολύ τραχιά. Το γράψε Ευαγγελιστής. Όχι, αυτό είναι παράδοση. Είναι στα δευτερεύοντα βιβλία η παράδοση. Ναι. Είναι πολύ σημαντική. Ναι, αλλά δεν είναι ιστορική πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η ιστορική πραγματικότητα δεν είναι μόνο ότι είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι επιλεγμένα βιβλία, επιλεγμένες διηγήσεις, οι οποίες 100% είναι και ιστορικά μαρτυρημένες από άλλες πηγές. Από Ιουδαϊκές πηγές, από Ρωμαϊκές πηγές κλπ. Απλά το ότι ήταν ευλογημένα δεν λέει τίποτα ότι δεν πόνεσε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό ή δεν ήταν πολύ σκληρά δέντρα του Ναντίον. Όταν τον Αντίον, η ήταν κυρία πολύ, Κατερίνα λέει, ήταν ναι, πολύ βαριά. Ναι. Τώρα σχετικά με το πνεύμα και τι είναι τα πνεύματα. Όχι, τι είναι το σώμα του Χριστού. Ναι. Να μην πάρουμε το πνεύμα. Ναι, αλλά θα δούμε αν το πνεύμα μπορεί να έχει πληγές ή μπορεί να τρώει. Ένα-ένα. Ο Χριστός, το σώμα του αναστημένου Χριστού. Θα το έπαιρνα για να γίνω πιο κατανοητή. Όχι, για παράδειγμα. Πάνε αντίθετα, εντάξει, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Πάλι στο ίδιο θα καταλήξουμε. Ναι. Πεθαίνει ο άνθρωπος και βγαίνει η ψυχή του, βγαίνει το πνεύμα του και πηγαίνει στον Άδη. Όταν πήγε όμως ο Χριστός στον Άδη, έκανε κήρυγμα, γιατί πήγε προηγουμένως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και κήρυξε. Τους κήρυξε στον Άδη και οι περισσότεροι πίστεψαν και τους πήγε όλους μετά μαζί τους στον Παράδεισο. Ο Ιούδας γι' αυτό κρεμάζεται, λέει, πάνω στη σικιά, γιατί θυμήθηκε ότι ο Χριστός θα πάει στον Άδη που τους το έλεγε τους μαθητές και θα κηρύξει εκεί. Για να προλάβει, ήταν και πονηρός, δεν ήταν μόνο πολύ... Αυτό το λέει παράδοση. Πολύ φιλοκτήματος, θα έλεγα, παραδόσεις. Το λέει παράδοση και αυτό ή το λέει η Καινή Διαθήκη. Όχι, αυτό το λέει η Καινή Διαθήκη. Ναι. Ο Χριστός τους το είχε πει και ο Ιούδας λέει, ο πονηρός όν, θυμήθηκε ότι θα πάει στον Άδη ο Χριστός και πήγε γρήγορα και κρεμάστηκε για να πεθάνει, αλλά ησικά λύγησε και δεν πέθανε, έμεινε εκεί μέχρι που έφυγε ο Χριστός από τον Άδη. Ο Χριστός λοιπόν πάει στον Άδη ως πνεύμα. Μετά ανασταίνεται και το σώμα του και μιλάμε για το εξαϊλωμένο σώμα, το πνευματικό σώμα, για το οποίο μιλούσατε και σε εκείνη την εκπομπή και μιλά και ρώτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ένα εξαϊλωμένο σώμα είναι διαφορετικό από το σώμα αυτό που έχουμε, αλλά μία σύγκριση θα ήταν, έχουμε τα ραδιοκύματα, έχουμε τα ηλεκτρικά κύματα, είναι όλα κύματα. Ναι, ό,τι βλέπουμε είναι κύματα. Το ένα καίει, το άλλο δεν καίει. Το άλλο κάνει βλάβη, το άλλο δεν κάνει. Έχουμε τη συχνότητα. Από το ένα κανάλι στο άλλο, από
τη μια εταιρεία τηλεφωνική στην άλλη. Η ψυχή, η πνευματική και το εξαϊλωμένο σώμα έχει την μορφή την οποία είχε ο άνθρωπος όταν ήταν 33 χρόνια. Γι' αυτό λέει, όταν θα αναστηθούμε θα είμαστε σαν τα 33 χρόνια. Αυτό δεν ήταν οποιοδήποτε πνεύμα για οποιοδήποτε σώμα. Αυτό ήταν το σώμα ήταν του Χριστού. Ήταν το αναστημένο. Ναι, μα γι' αυτό το είπα. Άρα... Το αναστημένο όμως σώμα είχε τους μόλοπες της σταύρωσης και των χτυπημάτων. Γι' αυτό ο Θωμάς όταν άγγιξε είπε «Ναι, είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Τώρα... Διότι φαίνεται ήταν και θολό. Φαίνεται ότι δεν ήταν όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Θα ήταν θολό. Είχε μεν τα σημεία τα αναγνωριστικά, αλλά στην αρχή... Όχι, δεν... θολό δεν ήταν με την έννοια των ματιών μου που έχω πρόβλημα. Αλλά... Ήταν θολό με την έννοια των ματιών μου της ψυχής που έχει πρόβλημα η ψυχή μου δεν και δεν πιστεύω. Έβλεπαν... Ο αναστημένος Χριστός ήταν πολύ φωτεινός. Δεν τον έβλεπαν. Λένε, τον έβλεπαν, αλλά απλά δεν πίστευαν ότι θα ήταν αυτός. Δεν το περίμεναν. Πίστη είναι κάτι πολύ... δύσκολο. Άρα ήταν φωτεινός. Ήταν φωτεινός αυτό το σώμα. Ήταν ο Χριστός. Είχε τα σημεία πάνω του. Το... Και η φωνή του ήταν η ίδια. Γι' αυτό όταν τους μίλησε κατάλαβαν ότι ήταν αυτός. Που έφαγε. Γιατί να μην φάει. Άρα μας αποδεικνύεται ότι το αναστημένο σώμα είναι μιας άλλης φύσης σώμα. Μιας άλλης φύσης που μπορεί, δεν έχει ανάγκη να φάει, αλλά όμως μπορεί να φάει. Μάλιστα. Γιατί ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ο Χριστός όταν ήρθε στη γη έγινε τέλειος άνθρωπος. Σε αυτό χωράει και μπαίνει μέσα ότι είναι τέλειος. Η τελειότητα δεν είναι μόνο στη γη, είναι και στον ουρανό. Και γι' αυτό και σε άλλες θρησκείες λίγο συχίζονται τα πράγματα και μιλούν για παρθένες στον παράδεισο, για πουργούρι και για φαγητά, επειδή ακριβώς αυτή η φιλοσοφία της θρησκείας είναι δύσκολη. Ο άνθρωπος ο τέλειος, ναι, μπορεί να φάει και να πει, απλά δεν το έχει ανάγκη. Τα όργανα του θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, αλλά δεν είναι όργανα της αιωνιότητας, είναι κάτι διαφορετικό. Ο Απόστολος Παύλος όμως λέει ότι αυτά μπορεί κάποιος να τα περιγράψει όταν έχει πάει και τα δει. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι να τα περιγράψουμε. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει όσο μεγάλη διαφορά έχει το έμβριο που είναι στην κοιλιά, πώς σκέφτεται, τι κάνει, πώς νιώθει και όταν γεννηθεί και μεγαλώσει και μορφωθεί, έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά του εαυτού μου που ήταν στην κοιλιά της μάνας μου με τώρα που είμαι εγώ. Διαφορά κατανόησης, διαφορά δράσης, διαφορά δυνατοτήτων, διαφορά πιθανοτήτων δράσης. Το ίδιο μεγάλη διαφορά θα έχει η ψυχή στην άλλη ζωή και το αναστημένο σώμα μαζί με την ψυχή που θα γίνει μετά την Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει. Μια ερώτηση, κυρία Δημοσθένου, έτσι όπως το περιγράφει. Τα λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Όχι, όχι, μια ερώτηση θεολογική τώρα. Ζητώ μια απάντηση θεολογική. Εάν κάποιος, αφού μας δίδαξε για την Ανάσταση, την Ανάσταση θα την ευλογηθούμε, θα την αξιωθούμε όσοι έχουμε φτάσει ως την Δευτέρα Παρουσία και το αξίζουμε. Θα αναστηθούν όλοι, απλά αυτοί που δεν επέλεξαν έργα σωτηρίας και όχι μόνο έργα, δεν μας φτάνουν τα έργα, χρειάζεται να αποδεχθούμε τον Χριστό ως σωτήρα μας, αυτό το πάθος του να το δεχθούμε ότι μας έσωσε, να δεχθούμε τον αναστημένο Χριστό, δηλαδή χρειάζεται και ομολογία πίστης και έργα σωτηρίας και μετάνοια και συγγνώμη. Αυτοί που δεν θα έχουν αυτά τα τρία θα αναστηθούν, αλλά θα πέσουν, θα πάνε στον τόπο που θα είναι η άρνηση του Θεού. Θα αναστηθούν και αυτοί, αλλά δεν θα αναστηθούν με την έννοια που λέμε εμείς καλή Ανάσταση, να σε δω καλά, να σε δω να είσαι λαμπρός. Δεν θα ζουν ευτυχισμένοι, γιατί θα είναι η συνέχεια της ζωής τους, αυτής της ζωής που δεν επέλεξαν κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Άλλη ερώτηση. Οι 12 μαθητές του, ας μην πάω στους 75, οι 12, αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε ένα παράδεισο και περιμένουν την Ανάσταση, δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη παραδείσων. Όχι, μα δεν είπε κανείς ότι αυτό που λέει η Αγία Γραφή ότι θα περιμένουν μέχρι να πεθάνουν όλοι, δεν θα περιμένουν στον Άδη. Γεύονται της αιωνιότητας, είναι στο φως του Θεού. Ισωσμένοι είναι από τώρα στο φως του Θεού. Όχι, όλοι. Και οι Άγιοι, αλλά και αυτοί που δεν είναι Άγιοι, αλλά είναι σωσμένοι και ισωσμένοι είναι Άγιοι ούτως ή άλλως, γιατί είναι μετανοημένοι, πηγαίνουν στο φως. Γι' αυτό πολλές φορές που τους παρακαλούμε, μας βοηθούν. Γεύονται αυτοί. Δηλαδή λέμε Άγιε Παΐσιε βοήθα μας και γίνονται θαύματα. Όχι, γεύονται, αλλά το γεύονται.
γεύονται θα πει είναι, δεν είναι γεύσεις, είναι κατάσταση, όπως λένε οι Γερμανοί, είναι Sitzimlebe, είναι θέση στη ζωή, δηλαδή υπάρχουν σε μια κατάσταση ευτυχισμένοι, βλέπουν τον Θεό. Απλά η οριστική κρίση για όλη την ανθρωπότητα θα γίνει στο τέλος και δεν θα είναι κρίση όπως νομίζουμε ένας-ένας, εσύ έφτεξες έτσι, εσύ έφτεξες έτσι. Τα πρόβατα, λέει, θα γνώσουν τον ποιμένα όταν ο Θεός ως φως, όταν η γη θα καταστραφεί από τη ρήπαση και την αμαρτία και τους μεγάλους σεισμούς και τις μεγάλες εκρήξεις, ο Θεός θα έρθει ως φως και οι δικοί του θα πάνε μαζί του. Ναι. Δηλαδή θα είναι μια αυτόματη κρίση. Mm-hmm. Και οι άλλοι θα πάνε κάπου αλλού που θα έχει σκοτάδι, το σκοτάδι του πνεύματος και του σώματος, και θα υποφέρουν. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλά, ναι, τα πράγματα. Έχουμε και τον κύριο Ιωάννου και να πάω και στο γιατρό. Κύριε Ιωάννου. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την αγαπητή Δόκτωρ Δημοσθένους, την οποία σέβομαι πάρα πολύ, τη γνώση της. Ήθελα να βάλω δύο ερωτήσεις. Δεν θα κάνω ρητορία, Ελίτα μου, όπως μερικοί αρχίζουν the story of my life. Γιατί ο Πιλάτος εδίκασε τον Χριστό και μετά που τον εδίκασε έπλυνε τα χέρια του? Τι προσπαθούσε να πει κάνει? Τον υποχρεώσαν να δικάσει? Και η δεύτερη ερώτηση, Δόκτωρ Δημοσθένους, είναι, ενώ οι μαθητές του Χριστού δηλαδή ξαμπίσω όταν τον εσταυρώσαν, ο μόνος που έμεινε εκεί ήταν ο Ιωάννης. Οι όλοι μαθητές δικαστήκαν, τυραννηθήκαν, ενώ ο Ιωάννης ήταν ο μόνος που έμεινε εκεί που κάτω από το σταυρό. Τα σχόλια σου, Δόκτωρ Δημοσθένους, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς να είστε καλά. Πολύ ωραίες ερωτήσεις σας. Μήπως θα μας πει και ο γιατρός, και ο γιατρός μπορεί να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Όχι, απευθύνθηκε κοντά σας, αλλά θα πάω στο γιατρό για να συνεχίσω με το μαρτύριο του. Ο Πιλάτος ήξερε ότι ο Χριστός ήταν αθώος. Όλοι το ξέραν. Ο Χριστός, ποιος ήταν ο Χριστός? Ήταν αυτός που την Κυριακή των Βαΐων, μια εβδομάδα νωρίτερα, την Κυριακή μια εβδομάδα νωρίτερα που εμείς την έχουμε ως Κυριακή των Βαΐων, έμπαινε θριαμβευτικά με το γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ και λέγαν «Οσανά εν της υψίστης, δοξασμένος εσύ που είσαι ψηλά στο Θεό Πατέρα». Γιατί διαδόθηκαν τα θαύματα, τον ξέραν, ναι, κατάλαβαν, ναι, περί τίνος επρόκειτο. Ο πληθυσμός τότε των Ιεροσολύμων δεν ήταν, μάλιστα, τόσο πολύ. Ήταν πολύ, καλά, πολύ μικρή πόλη και, ναι, ξέραν καλά ποιος ήταν ο Χριστός. Δεν μιλάμε για χιλιάδες κατοίκους. Ο Πιλάτος τότε γιατί τον καταδίκασε? Ο Πιλάτος, αν δεν τον καταδίκαζε, θα τον κατάγγελαν στον Ρωμαίο βασιλιά και θα τον σκότωνε. Ο Πιλάτος ήταν ο εκπρόσωπος των Ρωμαίων. Ναι. Ο Πιλάτος όμως ήταν Ιουδαίος, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όχι, πείτε λίγο ότι ήταν πολύ χάλια κατάσταση. Δηλαδή ναι, ήταν... κάθε αυτοκρατορία ήταν πολύ χάλια, όπως και επί Αγγλοκρατίας σε εμάς, τρέλα, όπως και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Ήταν οι αυτοκρατορίες οι οποίες απομυζούσαν τον τόπιο λαό και την οικονομία του και, και παίρναν τα εισοδήματα και όλα τα ωφελήματα στην Μητροπολιτική, ναι, Περιφέρεια. Υπήρχε πολλή πτώση τότε, ιδιαίτερα. Δηλαδή έκαιγαν τους ανθρώπους, τους άρμεγαν, υπήρχε σεξουαλική διαστροφή, διαστροφή, απληστία σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή ήταν μεγάλη έκπτωση σε κάθε επίπεδο πολιτισμού. Ναι, αυτό αλλά μας περιγράφουν. Σας τουλάχιστον ευχαριστώ που το θέτετε. Αυτό ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και πριν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι προηγούμενοι το ίδιο κάναν. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο οποίος είχε το βασίλειο του στη Συρία, και πολλοί λένε ότι σήμερα οι Σύριοι υποφέρουν οι καημένοι τόσο πολύ, γιατί είναι τα παιδιά εκείνου του αυτοκράτορα που ήταν τόσο στιγνός δυνάστης της τότε εποχής. Οι αυτοκρατορές βασίζονταν σε τι? Στο να σκοτώνουν και στο να διοικούν. Και επειδή δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν υπήρχε τρόπος να δημοσιοποιήσεις την αθωότητά σου, τους κατασκότωναν. Οι Ρωμαίοι ήταν μια αυτοκρατορία προϊόν εκείνης της εποχής. Ήταν μια στιγνή αυτοκρατορία. Όμως δεν δικαιολογούνται οι Ιουδαίοι, γιατί σύμφωνα με τον νόμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εάν οι Ιουδαίοι λέγανε αυτός είναι δικός μας και είναι αθώος, μπορούσαν να τον αθώσουν. Ήταν το δικό τους δικαστήριο. Ο Πιλάτος ήταν ο δικαστής του δικαστηρίου του Ιουδαϊκού. Άρα τον πούλησε και ο Πιλάτος. Τον πούλησε και ο Πιλάτος και η γυναίκα του το βράδυ είχε πολύ άσχημα όνειρα. Είδε όνειρο ότι ήταν αθώος ο Χριστός και πήγε και του είπε: έπαθαν πολλά γι' αυτό τον άνθρωπο όλο το βράδυ, είναι αθώος. Και γι' αυτό βγήκε ο Πιλάτος και είπε τρεις φορές: είναι αθώος, δεν βρίσκω κάποια ενοχή. Και όμως οι Ιουδαίοι του είπαν: άρον, άρον, σταύρωσαν αυτόν. Βιάζονταν να τον σταυρώσουν κιόλας, να ξεμπερδεύουν. Και μετά
του είπαν του Πιλάτου, αν δεν, αν δεν μας δώσει την εξουσία να τον σκοτώσουμε, να τον σταυρώσουμε, θα σε καταγγείλουμε στον Κέσσαρα, γιατί αυτός έλεγε ότι είναι γιος του Θεού και βασιλιάς των Ιουδαίων. Άρα απειλούσαν ότι μέσω σπίτι θα σταυρώσει, θα φύγουν οι Ιουδαίοι από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η ζήλια των ανθρώπων τότε ήταν πολύ, πολύ δυνατή. Γιατί... Και σήμερα υπάρχει βέβαια μεγάλη ζήλια και πολύ φθόνος. Αλλά σήμερα μπορείς να διεκδικήσεις την αθωότητά σου και με κάποιους άλλους τρόπους. Ευχαριστώ που το είπατε για τις αυτοκρατορίες. Τότε δεν μπορούσες. Όπως και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έπινε τα χέρια του για να το πλένει στο χέρι δείχνει ότι δεν φταίει εσύ. Αυτό. Στη δικιά τους κουλτούρα. Πλένοντας το χέρι, όταν μπλένεσαι, δείχνεις ότι διώχνεις τις αμαρτίες. Δεν ήταν δική του απόφαση. Ναι, δεν ήταν δική του απόφαση. Πώς δεν ήταν, φυσικά και ήταν. Απλά το υποκρισία. Ήταν πάνω του. Θα μπορούσε να τον αθώσει και να σηκώσει το τίμημα, να πληρώσει το τίμημα. Ναι, δέχτηκε τις καταγγελίες. Απειλές. Θα τον σκότωναν, υποτίθεται. Αυτό σκότωνα. Δεν τη συμμεριζόταν απλώς. Γι' αυτό ναι, αλλά... Τάχα μου δεν τη συμμεριζόταν. Κυρία Μιχαλίδη, τώρα μου θυμίζει, παλιά είμαστε και σε μια εκπομπή για πολιτικά θέματα και οικονομικά. Δεν είχαμε πει, ας γίνει κάποιος μάρτυρας, να μαρτυρήσει για την πατρίδα, θυμάστε. Να μαρτυρήσει, τώρα είναι η μόδα να μπαίνουν οι λαοί στα μνημόνια, μα φοβούνται ότι θα τους σκοτώσουν, πρέπει να βάλουν τους λαούς στα μνημόνια. Ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο, είτε είναι πολιτική αρχή, είτε είναι θρησκευτική. Και εμείς δεν τον φοβούμαστε το θάνατο. Προηγουμένως δεν είπα ένα καρπί να μου πει. Δεν μπορείς να ζήσεις άμα ξέρεις ότι περνά από το χέρι σου η αθότητα ενός αθώου και να το στέλνεις αυτό το τεράστιο μαρτύριο που είπε και ο γιατρός. Αυτό είναι σωστό όμως, γιατρέ, γιατί ο Αυξεντίου, γιατί και όλοι μας οι ήρωες, οι μάρτυρες. Παρακαλώ, Αυξεντίου. Γιατί μαρτύρησαν. Οι μάρτυρες τόσα εκατομμύρια των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο Πιλάτος δεν ήταν σε αυτή τη θέση. Ο Πιλάτος όμως, επειδή δέχθηκε ότι ο Χριστός ήταν αθώος, θεωρείται σωσμένος. Θεωρείται ότι παραδέχθηκε και μαρτύρησε την αθότητα του Χριστού, έστω και εκείνη, την δύσκολη στιγμή. Ναι. Ήταν πάντως πολύ τραγική η δίκη του Χριστού, έτσι όπως την έκαναν ο λαός, ο οποίος είναι ομάδα, όχι ομάδα με κριτική σκέψη, ομάδα λύκων, ομάδα προβάτων, καθοδηγούμενοι, οι οποίοι παρασύρονται από τα συναισθήματά τους και κατασκοτώνουν. Και σήμερα σε πολλές χώρες υπάρχει πολύ, πολύ δυνατή τρομοκρατία. Αν το δούμε έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν δυνατό αυτό που κάναν του Χριστού με την τότε... η άλλη ερώτηση τι ήταν... Όχι, δεν θα απαντήσετε τώρα, γιατί παίρνει 10 λεπτά η απάντηση. Θα πάρω άλλη μια ερώτηση και θα πάω και στο γιατρό και θα τα απαντήσουμε αμέσως μετά για να υπάρχει μια ισορροπία. Κύριε Παπαντονίου, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τρία χρόνια πήγα στο Ισραήλ. Ορίστε. Πριν πολλά χρόνια πήγα στην Ιερουσαλήμ συγκεκριμένα και συνάντησα έναν Ισραηλίτη ο οποίος ήταν πυροσβέστης. Όταν μιλούσαμε λέει μου να σε ξεναγήσω εγώ που είμαι από εδώ. Με πήρε σε έναν ύψωμα που είχε μια εκκλησία και έναν Άραβα φρουρό στην εκκλησία. Και μου λέει έλα να σου δείξω την πέτρα που πάτησε ο Χριστός πάνω το έναν του πόδι και πήγε στους ουρανούς. Λοιπόν, λέω του με ποιον πόδι πήγε, μου λέει βγάζ τα παπούτσια, βγάζ τις κλάτσες, βάζ τα πόδια σου πάνω να δεις με ποιον πόδι πήγε. Έβγαλα τα παπούτσια της κλάτσες, βάζω το αριστερό που είναι ταιριάζει. Βάζω το δεξί πόδι είναι ταιριάζει. Λοιπόν, θέλω να ερωτήσω αν πράγματι πιστεύουμε κάτι τέτοιον εμείς οι χριστιανοί και το άλλο. Λέει μου ο Ισραηλίτης τώρα λέει μου που τελειώσανε να μπορώ θα πάω στον ναό των δικών τους Ισραηλίτες να σου δείξω πως ο Θεός μας πήγε στους ουρανούς και με παίρνει σε μια εκκλησία, νομίζω ήταν χρυσάφιν από πάνω έτσι, gold plated. Λοιπόν, εκκλησία. Και με κατέβασε μέσα στην εκκλησία, είχε ένα σπήλιο, εγκατέβηκα περίπου 8 σκαλιά και είχε μια τρύπα στο ταβάνι. Και λέει μου, όταν ο Θεός μας εμάς προσεύχεται, άνοιξε αυτή η τρύπα και βγήκε ο δικός μας Θεός που δούν την τρύπα και πήγε στους ουρανούς. Μάλιστα. Λοιπόν, πού επίστευε δηλαδή, ποιος δικός του Θεός. Εάν ο Χριστός πράγματι επήγε με το δεξί του πόδι και πάτησε σε εκείνη την πέτρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν απαντήσει η Δόκτωρ Δημοσθένος, θέλω να πάω πίσω στο γιατρό και να συνεχίσουμε λίγο όλο αυτό που αρχίσαμε. Δηλαδή, είπαμε όλα αυτά που είπαμε, τα 6 χιλιόμετρα, το καρσίνο στεφάνι, τα ραπίσματα με εκείνο το φρικτό που έχει στο τέλος κοκαλάκι και σίδερο. Που σκίζουν το δέρμα. Ναι, είναι άϊπνος, διψασμένος, μυστικός. Εξευτελισμένος, δηλαδή τον έχουν γυμνώσει τόσες φορές, τον έχουν ανακρίνει και φτάνουμε στο σταυρό. Σέρνει αυτό το βάρος, το πολύ άσχημο στα βάρος. Στα μισά του δρόμου δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ήταν επόμενο ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στο σταυρό μαζί με αυτό το βαρύ κορμό δέντρου. Γι' αυτό και βρέθηκε κάποιος εκεί, Σίμων, ναι, ο οποίος ανέλαβε να μεταφέρει αυτός. Τεράστιος αυτός, ναι. Ο ασήμαντος και το δεν το λέμε και πολύ στα βιβλία, ναι, αλλά όμως αυτός ήταν τεράστιος. Ασήμωνας, ήταν από τους ανθρώπους τους ψηλούς που υπήρχαν. Που ετόλμησε να πάει πολύ, να βοηθήσει τον Χριστό. Πραγματικά, τι έγινε ο Σίμωνας, το δοξάζουμε, τον έχουμε αγιοποιήσει, φαντάζομαι. Τι τον κάνουμε τον Σίμωνα. Τώρα έχει αγιοποιηθεί. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαία πράξη. Δεν φοβήθηκε κανένα και ναι, αλλά του είπαν όμως. Ψάχναν για κάποιον να βοηθήσει. Οι Ιουδαίοι, αφού δεν μπορούσαν, δεν μπορούσε ο Χριστός. Ο Χριστός έπεφτε. Έπεφτε, αλλά δεν λιποθυμούσε αυτό. Άρα δεν πήγε από μόνο στο Σίμωνα. Έπεφτε, αλλά δεν. Ναι, τον αγκάρεψαν. Αγκάρεψαν, λέει τον Σίμωνα. Α, δεν πήγε από μόνο. Τον αγκάρεψαν, όχι. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Γι' αυτό και οι μαθητές ήταν δίπλα. Δεν ήταν τελείως κοντά του. Ο Ιωάννης ο μαθητής έμεινε, ναι, αλλά όμως την ώρα της δίκης και του μαστιγώματος δεν μπορούσε κανείς να νικηθεί. Θα σας δοθεί ευκαιρία απλά να ολοκληρώσει ο γιατρός και έρχομαι για να απαντήσετε και τις άλλες δύο ερωτήσεις. Ναι. Και φτάνει στο σταυρό. Καταρχήν να πούμε ότι ο σταυρικός θάνατος είναι ένα αργό, φρικτό βασανιστήριο. Πριν φτάσουμε, του χτυπούν τα πόδια και τα χέρια με τεράστια σίδερα. Ναι, τον τοποθετούν πάνω στο αυτό το πράγμα, εξηγήστε μου, σας παρακαλώ. Αυτό είναι απίστευτο ο πόνος που μπορεί να νιώθει άνθρωπος να του καρφώνουν, διότι ξέρουμε ότι και οι παλάμες και τα πέλματα είναι πλούσια σε νεύρωση. Ναι. Και ο τραυματισμός αυτών των νεύρων. Τένοντες νεύρα. Αλλά κυρίως τα νεύρα. Δηλαδή, αγγίζουμε για γιατρέ τον αγκώνα και. Μόνο με το να το βρεθήσουμε λίγο. Φανταστείτε να μπει καρφί πάνω σε νεύρο. Ήταν και τεράστια καρφιά για να μείνει εκεί. Μάλιστα. Το σώμα. Γιατί πρέπει να ήταν όχι καρφάκια, καρφάρες. Ήταν καρφιά αρκετά μεγάλα για να περάσουν και να στηρίξουν ένα ανθρώπινο σώμα 70 κιλών. Ήταν άρα πολύ. Και από εκεί. Τα πόδια ήταν σταυρωμένα. Που τον κρέμασαν ή παράλληλα. Από ότι. Αν μπορούμε να ένα καρφί βάλαν πάνω στα πόδια για να τον πονέσουν περισσότερο. Και από ότι έχουν γραφεί στις γραφές, ένα καρφί έχει περάσει και από τα δύο πόδια. Οπότε αυτό ήταν πιο επώδυνο, γιατί τα πόδια ήταν έτσι και τα κάρφωσαν πάνω. Ήταν πολύ. Η Σταύρωση δεν ήταν έτσι όμως τότε. Ήταν πιο απλή. Στο Χριστό την κάνανε έτσι. Στο Χριστό έγινε ακόμα πιο βασανιστικός ο θάνατος στο Σταυρό. Γιατί αφενός έγινε το κάρφωμα πάνω στο Σταυρό που σε άλλους κατάδικους δεν γινότανε. Τι γινόταν στους άλλους? Τους δένανε. Α, τους έδαιναν τους άλλους. Ναι. Τους έδαιναν τους άλλους. Ο θάνατος βέβαια δεν έρχεται μόνο από το κάρφωμα. Είναι άλλοι μηχανισμοί που, δηλαδή και αυτός που είναι δεμένος και αυτός που είναι καρφωμένος θα πεθάνει με τους μηχανισμούς που θα πούμε τώρα. Να ακούσουμε. Λοιπόν, αφού έχει ακινητοποιηθεί το ανθρώπινο σώμα πάνω στο σταυρό, μετά τοποθετείται σε κάθετο θέση. Το ανθρώπινο σώμα είναι τελείως ακίνητο, αφού είναι καρφωμένο και δεν έχει και είναι σε έκπτυξη. Αφενός η έκπτυξη. Τι σημαίνει έκπτυξη, αυτό? Δηλαδή τέντομα. Τέντομα είναι η έκπτυξη. Όταν το ανθρώπινο σώμα είναι σε έκπτυξη, δεν μπορεί να κάνει εκπνοή. Μόνο εισπνοή. Όταν μείνεις πολλή ώρα τεντωμένος, δεν μπορείς. Είναι βασανιστική η αναπνοή του ατόμου που είναι σε έκπτυξη. Όπως το αεροπλάνο όταν πέφτει. Ναι, δυσκολεύεται πάρα πολύ
στη λειτουργία της απνοής είναι και εισπνοή και εκπνοή. Mm-hmm. Εάν κάνεις μόνο εισπνοή και δεν μπορείς να βγάλεις το διοξίδιο του άνθρακος, είναι πολύ βασανιστικό αυτό, είναι μαρτύριο. Αυτό όταν είσαι σε καθετή θέση ή και ξαπλωμένο να σε έχουν ακίνητο, τεντωμένο. Αν το σώμα είναι τεντωμένο... Είτε κάθετα είτε οριζόντια, ναι, δεν είτε μπορεί. Είτε κάθετα είτε οριζόντια, ναι. Το τεντωμένο σώμα που δεν μπορεί να κάνει εκπνοή, ναι. Διότι στην έκπνοξη είναι σε μόνιμη εισπνοή. Ναι. Οπότε υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή. Άρα αυτό τελειώνει σε πολύ λίγη ώρα βέβαια. Πόση ώρα πέφτει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε και η κυκλοφορική ανεπάρκεια του ανθρώπινου οργανισμού. Mm-hmm. Κυκλοφορική ανεπάρκεια η οποία οφειλόταν αφενός στην ολιγεμία που υπήρχε λόγω του εισαπώλειας του αίματος που έχασε με τόσα τραύματα στο σώμα του, αφετέρου στην ελάττωση της φλεβικής επιστροφής, γιατί ήταν σε κάθετο θέση και δεν μπορούσε να επιστρέψει το φλεβικό αίμα για να οξυγονωθεί, και αφετέρου η έντονη αφυδάτωση που ένιωθε ο κύριος εκείνη την ώρα λόγω του ότι ήταν τόσες ώρες χωρίς νερό. Η αφυδάτωση είναι ένας βασανιστικός μηχανισμός που μπορεί να επιφέρει και μόνο η αφυδάτωση, να επιφέρει ο θάνατος, διότι αυξάνει τη γλοιότητα του αίματος και δημιουργεί θρόμβους και στον εγκέφαλο και στην καρδία. Άρα να υποθέσουμε ότι πέθανε από θρομβώσεις, αλλεπάλληλες θρομβώσεις. Ο θάνατος τελικά επήρθε από κυκλοφορική ανεπάρκεια και ασφυξία. Μάλιστα. Βασικά. Διότι δεν μπορούσε, έπεσε η πίεση, έπαθε ένα κυκλοφορικό σοκ, δημιουργήθηκαν θρόμβοι στην καρδία και στον εγκέφαλο και έτσι απεβλήθηκε. Εξού και σε κάποια στιγμή είπε διψώ. Αυτό τα λέει όλα, δηλαδή ήταν σε τόσο μεγάλη αφυδάτωση το ανθρώπινο σώμα που πλέον δεν άντεχε, άρχισε να χάνει τις αισθήσεις. Πόσες ώρες του πήρε δηλαδή για να ξεψυχήσει? Από ό,τι έχουμε μάθει και από το Ευαγγέλιο, ήταν πιο γρήγορος αθάνατο, περίμεναν να καθυστερήσει περισσότερο και παραξενεύτηκαν πολλοί εκεί, γιατί τόσο γρήγορα... Και τον λόγχησαν για να βεβαιωθούν. Όμως είχε προετοιμαστεί, ακριβώς επειδή ήταν Θεός, ήξερε ότι θα πάθαινε αυτούς τους θρόμβους και όπως το είπατε, αυξάνεται, ναι. Και προετοιμάστηκε, δηλαδή γύρισε στον Ιωάννη και του είπε αυτή είναι η μητέρα σου και στη μητέρα του αυτός είναι ο γιος σου, για να προσέχει την Παναγία. Ναι, και μετά είπε Θεέ μου συγχώρεσε τους, συγχώρεσε αυτούς που με σταυρώνουν. Βέβαια μόλις τον ανέβασαν πάνω στο σταυρό είπε η Λίλη Λαμάσα Βαχθανή, το οποίο σημαίνει Θεέ μου είναι ατί με εγκατέλειπες. Πρέπει να ήταν φρικτή εκείνη την ώρα που άρχισαν. Πρέπει να ήταν, δηλαδή η ψυχή θα ήθελε να βγει. Μπορεί να μην έβγαινε, μπορεί να ήταν αυτή η επίγνωση και η συνείδηση μέσα στο σώμα που θέλεις να ελευθερωθείς. Και ήταν τόσο διαστραμμένοι εκείνοι οι δεσμότες εκεί οι Δήμοι, που ενώ το Ηλί Ηλί Λαμάσα Βαχθανή σημαίνει στα εβραϊκά και στα αραμαϊκά Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες, τον κοροϊδεύαν ότι φώναζε να τον βοηθήσει ο Ηλίας. Δηλαδή υπήρχε και μια παρανόηση της γλώσσας. Ήταν τελείως σκοτισμένη η διάνοιά τους. Θα μπορούσε να ακουστεί από εκεί πάνω που ήταν ο Σταυρός τι έλεγε ο Χριστός κάτω? Από εκεί πάνω που βρισκόταν ο Χριστός τι έλεγε και να τον άκουγαν κάποιοι κάτω? Δηλαδή θα ψιθύριζε. Θα ακούστηκε. Προφανώς θα ψιθύριζε. Είχε δύναμη θεϊκή αυτό. Είχε δύναμη θεϊκή, γι' αυτό και δεν πέθανε. Θεότητα, βεβαίως είναι και η θεότητα. Εγώ μιλώ σαν γιατρός για το ανθρώπινο σώμα, αλλά ορισμένα πράγματα ξεφεύγουν και από τα ανθρώπινα. Δηλαδή πώς έφτασε ο άνθρωπος αυτός και έφτασε ζωντανός πάνω στο σταυρό μετά από τόσα βασανιστήρια. Μόνο ένας και πριν να ξεψυχήσει είπε ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, και εκείνη την ώρα ξεψύχησε, δηλαδή ήλεγχε το σώμα του επειδή ήταν ο θεάνθρωπος, είπε ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα, και εκείνη τη στιγμή έγινε ο μεγάλος σεισμός. Έχω αυτή την ερώτηση, μπορούσε να μιλήσει με αυτό που δεν μπορούσε να εκπνεύσει?
Ναι, μπορούσε να μιλήσει. Μιλήσει, αλλά πενιχρά, δηλαδή. Ναι. Κυρία Δημοσθένου, πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να πω διαφημίσεις, μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σχετικά με, με το ότι ο Ιωάννης μόνο έμεινε εκεί. Ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος του μαθητής και ο Χριστός είχε προσευχηθεί πολύ για τον Ιωάννη για να μείνει, να αντέξει, και για τους άλλους βέβαια. Και οι άλλοι ήταν λίγο πιο κάτω, δεν πήγαν χιλιόμετρα μακριά, απλά δεν ήταν τελείως κοντά του. Δεν έχει σημασία ότι έφυγαν. Εκείνη την ώρα λειτουργούσαν ως άνθρωποι τρομαγμένοι. Σημασία έχει ότι έμειναν, ότι πίστεψαν μετά, ότι στην πορεία προς Εμμαούς και σε άλλες πολλές αποκαλύψεις τον είδαν, ότι μετά τους ευλόγησε την ημέρα της Πεντηκοστής και ιδρύθηκε η Εκκλησία. Ο άνθρωπος είμαστε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολύ αδύνατοι μπροστά στο δράμα, μπροστά στο φόβο. Το ότι οι μαθητές συμπεριφέρθηκαν έτσι είναι ένας μικρόκοσμος, μια μικρογραφία του τι θα κάναμε κι εμείς ήδη. Ο ίδιος ο Θεός το ξέρει και ο ίδιος ο Χριστός εξάλλου στενοχωρέθηκε πολύ. Έτρεχαν θρόμοι αίματος από τους σπόρους. Κατάλαβα και θα με διορθώσετε αν είμαι σωστή, όχι. Αυτοί όλοι οι Απόστολοι που έζησαν τον Ιησού Χριστό από δίπλα δεν μπόρεσαν να μεγαλουργήσουν πραγματικά παρά μόνο όταν δέχθηκαν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ασφαλώς. Άρα είναι αυτό που μας λέει και η δική μας πιστή, να νηστέψουμε, να πιστέψουμε, να πατάξουμε τα πάθη μας, ο δρόμος ο γνωστός, για να ελκύσουμε. Με βοηθάτε να ελκύσουμε να πω το Άγιο Πνεύμα, γιατί από μόνοι μας φαίνεται δεν κάνουμε τίποτα. Με βοηθάτε. Όσο καιρό ήταν ο Χριστός μαζί τους, αφού αυτός έκανε τα θαύματα, αυτός προσευχόταν. Έβγαλαν βέβαια δαιμονία, έκαναν θαύματα, αλλά δεν τα έκαναν όπως θα ήθελαν. Δεν τα έκαναν όπως έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό τον ρώτησαν, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όπως εσύ. Και τους είπε, αυτά τα πνεύματα, τα κακά, λέει, βγαίνουν μόνο με πολλή προσευχή και νηστεία. Ναι. Τα δαιμόνια δηλαδή. Οι Απόστολοι προσπαθούσαν να μιμηθούν τον Χριστό, αλλά τον είχαν μαζί τους. Οπότε ήταν αυτός ο κύριος δράστης. Το δρόν πρόσωπο. Μετά όταν έφυγε και αναστήθηκε και τον είδαν, πήραν δύναμη και μετά δεν τον είχαν, οπότε είχαν το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και πήραν πολύ δύναμη. Αυτό είναι που καλούμεθα και εμείς να ζήσουμε από μόνοι μας, να ζητήσουμε βοήθεια και θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε αυτά που χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Άρα είναι σωστό. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να ελκύσουμε. Ασφαλώς. Με τον τρόπο της αλλά ελκύουμε το Άγιο Πνεύμα εάν ζήσουμε όπως δίδαξε ο Χριστός. Και αν ζήσουμε τα πάθη του όπως πρέπει. Να σταυρώσουμε τις κακές μας επιθυμίες, να σταυρώσουμε τον εγωισμό μας. Και δύσκολο και, στο δρόμο. Το έρευνα. Να μετανοήσουμε. Και να μετανοήσουμε. Πρέπει να αποδιαφημίσουμε. Και από ιατρική ταχύτατα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για την ανάληψη. Αυτή την Κύπρο θέλουμε. Φυσικά όχι. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε δράση αρχίζοντας από το σπίτι μας. Και χρησιμοποιούμε ό,τι μπορούμε ξανά και ξανά. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Ξανασκέψου το. Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πάφος 2017, παρουσιάζει την Τέρα Μεντιτεράνεα in Action. Μια μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης, ένα διεθνές συνέδριο και μια σειρά από παράλληλες δράσεις με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών από την Κύπρο και τον διεθνή χώρο. Στη Λευκοσία, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών και στην Πάφο, στο Μεσαιωνικό Κάστρο και στη Σπηλιά Φάμπρικας. 7 Απριλίου έως 29 Ιουλίου και 5 Σεπτεμβρίου έως 25 Νοεμβρίου. Οργάνωση Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκοσίας και Ίδρυμα Πιερίδη. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Δεν είμαστε μοντέρνοι. 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 Let's go.
Ατλέτικο Μαδρίτης Λέστερ. Το φιλόδοξο συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεώνε υποδέχεται την πρωτάρα Λέστερ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτης Λέστερ, Τετάρτη 12 Απριλίου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ζωντανά στο RIC 2 και το RIC HD. Τον αγώνα παίρνουν κοντά σας η Heineken και η Mastercard, χορηγή του UEFA Champions League. Εκπομπή Eurovision Flashback. Μία αναδρομή σε συμμετοχές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και αναφορά σε αγαπημένα τραγούδια. Φιλοξενούνται καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν την Κύπρο στο διαγωνισμό και μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις τους. Πρώτη μου συμμετοχή στη Eurovision ως συνθέτης τυχουργός και ερμηνευτής. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Εκπομπή Eurovision Flashback. Μία αναδρομή σε συμμετοχές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και αναφορά σε αγαπημένα τραγούδια. Και με τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης που θα ψάλλεται απόψε στους ναούς, οι πιστοί προετοιμάζονται για να βιώσουν την κορύφωση του θείου δράματος. Η ακολουθία των παθών που θα ακουστεί αύριο βράδυ σε όλες τις εκκλησίες της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης συγκλονίζει, αφού τα όσα καταμαρτυρούν τα 12 Ευαγγέλια για τη σύλληψη του Χριστού, τα βασανιστήρια, τη Σταύρωση αλλά και το θάνατο του στο Σταυρό δεν αφήνουν κανένα πιστό ασυγκίνητο. Κάποιοι μάλιστα τέτοιες μέρες αρέσκονται στο να συζητούν για το κατά πόσον ο Υιός του Θεού θα άφηνε τον εαυτό του να σταυρωθεί, ενώ υπάρχουν και αυτοί που ενώ δηλώνουν πως πιστεύουν στο Θεό, αδυνατούν να κατανοήσουν ότι ο Κύριος κατέληξε στην αιτία του σταυρικού του θανάτου. Παρ' όλα αυτά, για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και ερμηνείες διάφοροι επιστήμονες ανά καιρούς. Μεταξύ αυτών και ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Φίλιππος Κουτσάφτης. Σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο Δημήτρη Ριζούλη στην εφημερίδα Δημοκρατία το Μάιο του 2013, ο διακεκριμένος Έλληνας ιατροδικαστής τόνισε ότι αυτό που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως τα πάθη του Χριστού ήταν ψυχοσωματικά. Με τον κύριο Κουτσάφτη, η σύγχρονη επιστήμη γνωρίζει πως η πλήστη υδροτοπία δεν είναι στο ανθρώπινο σώμα, βρίσκονται στον Αρχένα, στο μέτωπο αλλά και στις παλάμες και στα πέλματα, σημεία στα οποία κάρφωσαν τον Σταυρωμένο. Πριν όμως ο Χριστός βρεθεί στο Σταυρό, πέρασε από διάφορες εξαντλητικές ανακρίσεις και κακοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα με βάναυσο τρόπο. Νηστικός, διψασμένος και άϊπνος, είχε δεχτεί σωρία βασανισμών. Τον έσαιρναν αλυσοδεμένο και ακολούθως τον έγδισαν, τον μαστίγωσαν, του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι, του φόρτωσαν τον βαρύ σταυρό, δηλώνει χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης, αναφερόμενος στις αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο του Κυρίου. Επιπρόσθετα όμως τονίζει και το μαστίγωμα που δέχτηκε ο Χριστός, που προκάλεσε πληγές που οδήγησαν στην απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος. Αργότερα, μάλιστα, στην ήδη ματωμένη και ταλαιπωρημένη πλάτη του Κυρίου, φόρτωσαν και τον τεράστιο ξυλίνο σταυρό, προκαλώντας του τέτοιο πόνο που το οξυγόνο του χανόταν και το αίμα του λιγόστευε, σύμφωνα με τον κύριο Κουτσάφτη. Αιμορραγία προκλήθηκε και από το ακάνθινο στεφάνι, αλλά και από τη λόγχη. Τρυπώντας οι βασανιστές στην πλευρά του Κυρίου, έσταζε αίμα και είδωρο, όπως αναφέρει και το Ευαγγέλιο.
Επιπρόσθετα, ο κ. Κουτσάφτης αναφέρει πως αν όλα αυτά τα μαρτύρια τα δεχόταν ένας κοινός θνητός, το πιο πιθανόν θα ήταν να είχε πεθάνει πολύ νωρίτερα. Μιλώντας μάλιστα για την αντοχή που ο κύριος επέδειξε στο μαρτύριο, ο κορυφαίος ιατροδικαστής αναφέρει επί λέξη. Ο Χριστός δεν πέθανε πριν τη Σταύρωση γιατί υπήρχε λόγος. Υπερεύει τα ανθρώπινα μέτρα και για μένα το ότι άντεξε και ανέβηκε στο Σταυρό είναι ακόμη ένα δείγμα της θεότητάς του. Παρ' όλα αυτά, συγκεκριμένη αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον κύριο Κουτσάφτη, δεν μπορεί να καθοριστεί αφού ο θάνατος του κυρίου επήλθε αργά και βασανιστικά και σε αυτόν συνέτειναν τα διάφορα μαρτύρια που υπέστηκε, που οδήγησαν τελικά στην ασφυξία και στην κυκλοφοριακή ανεπάρκεια. Ο Χριστός υπέκυψε όπως θα συνέβαινε το ίδιο με κάθε άνθρωπο που θα βασανιζόταν με αυτόν τον τρόπο, κάτι που επιβεβαιώνει λοιπόν και η επιστήμη. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος βίωσε όσα βίωσε γιατί υπήρχε λόγος, όσο και αν αρέσκονται κάποιοι να αμφισβητούν την ιστορική αλήθεια. Το πάθος του Χριστού ήταν εκούσιο, αφού γνώριζε ότι θα σταυρωνόταν για να αναλάβει την αμαρτία του ανθρωπίνου γένους, αντιμετωπίζοντας με το σταυρικό του θάνατο τη Θεία Δικαιοσύνη. Γιατρέ μου, υπάρχει ένα τηλεφώνημα, επειδή μας παίρνει ο χρόνος να βγάλουμε τον ίδιο τον τηλεθεατή, σας αναφέρω ότι έχει μια άλλη άποψη και λέει ότι δεν πέθανε από φυσικά αίτια ο Χριστός, αλλά ότι διέταξε ο ίδιος το θάνατό του. Βέβαια είναι θεολογική περισσότερο η ερώτηση. Αυτό αλλά, βέβαια ναι. Είναι τελείως εξωπραγματικό. Πέθανε από τα βασανιστήρια και τελικά το πιστοποιητικό θανάτου έγινε με το λόχισμα από ένα φωνικό όργανο το οποίο είχε μήκος 2,5 μέτρα και πάχος πάνω από 10 χιλιοστά σιδερένια λόχη. Ναι, και αυτό όλο μπήκε στο πλευρό του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να... Του σώματος. Ναι, του σώματος. Αλλάζει την πίεση στον πνεύμα αυτό, δεν είναι, δεν μπορείς καθόλου να αναπνεύσεις. Ήδη ο Χριστός είχε πεθάνει από όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Το διέταξε όμως το θάνατο, το διέταξε να τον πάρει. Δηλαδή ήταν μέσα, αυτό να πάω στην αρετούλα. Αφέθηκε, να μας... το έχουμε πει νομίζω, αν το δουν από το διαδίκτυο, νωρίτερα το καλύψαμε. Είχα πει ότι, στη συνέχεια αυτών που είπε ο γιατρός μας, ο Χριστός υπέφερε, αλλά επειδή ήταν θεάνθρωπος, ήταν και Θεός, αποχαιρέτησε πρώτα τη μητέρα του, την έδωσε στον Ιωάννη, είπε συγχώρεσε τους Θεέ μου και μετά όταν είπε διψώ τον λόχισα και μετά είπε ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Δεν εδιέταξε να παραδώσει το πνεύμα του. Απλά εδέχθηκε. Ναι, το εδέχθηκε. Αποδέχθηκε και έφυγε. Αλλά έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Λόγω των τραυμάτων. Δεν έφυγε επειδή ήθελε να φύγει έτσι ρομαντικά. Λόγω των τραυμάτων. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Διότι δεν πρέπει να ωρεοποιήσουμε τα πάθη. Ο Χριστός υπέφερε πάρα πολύ. Εάν δεχθούμε. Αυτές είναι συζητήσεις που στη θεολογία υπάρχουν και υπάρχουν και στη γράμματα. Εάν δεχθούμε ότι ο Χριστός προκαθόρισε τον θάνατο του και είπε τώρα θα φύγω, σημαίνει ότι δεν υπέφερε πάνω στο σταυρό. Τρέχουν τα λεπτά και είναι το τέλος. Υπέφερε πάρα πολύ πάνω στο σταυρό. Ωραία. Πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε σχετικά με το τέλος. Το γνώριζε. Γνώριζε ότι θα έφευγε, αλλά ήξερε ότι θα αναστηθεί. Και ήταν σίγουρος 1000% ότι θα αναστηθεί. Η μέρημνα του ήταν ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, το δημιούργημά του, να μην καταστραφούν, να πιστέψουν. Μάλιστα. Και έγιναν όλα με τέτοια ευπρέπεια, ούτως ώστε να μας δώσει πρότυπο συγχώρεσης, πρότυπο μετάνοιας και πρότυπο άφεσης. Ο Χριστός ήταν φως. Μετήχε του φωτός, ακόμα και την ώρα που ήταν πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό έχουμε το Άγιο Φως, το Άγιο Σαββάτο. Διότι αυτή η Σταύρωση, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, οδηγά στην Ανάσταση. Τι είναι η Ανάσταση? Η Ανάσταση είναι μετοχικότητα στο Θείο, στο Φως. Γι' αυτό το Άγιο Φως όταν βγαίνει η Δεγκέη μου έλεγε ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, Μητροπολίτης Τιμόθεος ο Βόστρων, ότι επί Αγγλοκρατίας είχαν στηρίξει τον μεγάλο ναό με ξύλα. Ήταν γεμάτο ξύλα ο ναός τώρα που τον φτιάχνουν και τον ανοικοδομούν. Επί Αγγλοκρατίας, μέχρι την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, ήταν ξύλινος. Και έβγαινε το Άγιο Φως και σκορπιζόταν και δεν έπιασε ποτέ φωτιά. Αυτό δεν είναι θαύμα? Και τόσες φορές που δοκίμασαν να διώξουν τους Ορθόδοξους από μέσα, το 1101 οι Λατίνοι.
έβγαινε το Άγιο Φως. Το 1650 οι Αρμένοι με τους Μουσουλμάνους και βγήκε από την Κολώνα και το είδε ο Χότσας από το Τζαμί που έλεγε την προσευχή και όταν είδε το φως να βγαίνει από την Κολώνα στην είσοδο του Μεγάλου Ναού είπε «Μέγας είναι ο Θεός των Χριστιανών» και έπεσε κάτω και στο τέλος δεν έπαθε τίποτε αλλά μέσω στη δική του τον λύτσαραν, τον έπιασαν και τον σκότωσαν και θεωρείται μάρτυρας, είναι ο Άγιος Τούνο. Ήταν ο Μουσουλμάνος ο οποίος βαφτίστηκε μέσα στο Άγιο Φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ τον γιατρό μας που ήταν μαζί μας και μας εξήγησε.